Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο. Αλλά κοίταξε τα ρηκό. Μέσα από τον δορυφόρο μας παρακολουθείτε. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι σήμερα η μέρα είναι πολύ πολύ διαφορετική, γιατί είναι πολύ μοναδική, γιατί είναι μια μέρα ξεχωριστή. Γιατί σήμερα δεν θα σας βγάλουμε βράδυ, αλλά θα σας βγάλουμε πρωί. Μέρα. Η ώρα είναι 11. Μέρα, πρωί. Και εμείς ταξιδεύουμε παντού, σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, μέσα από ένα σούπερ θέαμα. Σηκώνεται σήμερα η Μανώλα Σπανού και μου λέει. Θέλω να βγάλουμε το παιδί βόλτα. Και λέω εντάξει, γιατί σήμερα εννοείται ότι εφόσον ο άντρας σου, δηλαδή εγώ, είναι ηθοποιός, θα πρέπει να πάω κι εγώ, εφόσον ανήκω στα τασέι, στη γιορτή των ηθοποιών. Πήραμε το Βυσαρίωνα. Και ήρθαμε στη γιορτή των ηθοποιών. Σε ένα θέατρο καταπληκτικό. Ηλίσια, μην ταινίσει. Θέατρο Ηλίσια, μην ταινίσει. Να πούμε να ευχαριστώ εκπροσωπώντας τους ηθοποιούς για την κυρία Ταινίση που παραχώρησε φιλοκερδώς το θέατρο για να γίνει η γιορτή του ηθοποιού και φέτος. Η παράσταση η Mary Poppins όταν συνάντησε τους Beatles. Wow, yeah! Τα σκαθάρια. Και βεβαίως μια παράσταση που θα δείτε φαντασμαγορική, γιατί είναι από 27 νέους καλλιτέχνες, από 27 ταλαντούχους ηθοποιούς, ναι, που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Τραγουδούν, χορεύουν, παίζουν. Ορχήστρα ζωντανά πάνω στην πίστα, γενικότερα γίνεται ένας πανικός. Να πω για τους φίλους που μας βλέπουν και πιθανόν πέρσι δεν είχαν δει αυτό να πω, την εκπομπή. Ναι, πριν το πεις αυτό, ότι αυτή την παράσταση τη βλέπουν όχι μόνο μικρά παιδιά. Όχι, και μεγαλύτερα, σαν και εμάς. Ναι. Νομίζω βέβαια ότι φέτος είμαι πολύ ικανοποιημένος, γιατί ερχόμενοι εδώ πέρα να κάνουμε το γύρισμα είδα και άλλες κάμερες και άλλες εκπομπές. Πρέπει να σου πω ότι πέρσι, σε αποκλειστικότητα η εκπομπή, μη μου πεις, είχε καλύψει αυτή την μοναδική ημέρα, όπου η κυρία Φόνσου, και θα το ξαναπώ και μέσα πολλές φορές να ακούσουν όλοι. Είχε κάνει παράπονο ότι δεν ήταν κοντά της στα κανάλια. Και ήταν μόνο η μοναδική εκπομπή, μη μου πεις. Δεν είχε έρθει κανένα κανάλι όμως. Φέτος ήρθανε όλα τα κανάλια. Απλά σας προλάβαμε γιατί ήρθαμε εμείς πρώτοι για άλλη μια φορά. Και πάλι. Λοιπόν, θέατρο Ηλίσια και μην ταινίσει. Αφήσαμε και τους άλλους να πάρουν έτσι δύο σχόλια. Εννοείται, γιατί είμαστε μεγαλόκαρδοι και μεγαλόκαρδοι. Οι άλλοι παίρνουν δηλαδή ένα πλανέ και την δευτερόλεπτα. Τι κάνετε, κλείνετε. Η εκπομπή. Ενώ εμείς έχουμε κάνει σειρά. Έχουμε πολύ υλικό. Φίλε τηλεθεατή, φίλη τηλεθεάτρια, σας αγαπάμε πολύ και θα τρέχουμε για εσάς για ακόμα ένα χειμώνα και για ακόμα ένα καλοκαίρι και για άλλη μια χρονιά. Ό,τι θέλετε. Τα το υποσχόμαστε. Εμείς για εσάς. Διότι αυτή είναι μια εκπομπή της αποκλειστικότητας. Λοιπόν, και τώρα θέλω σε παρακαλώ να σε πάω μέσα, γιατί ξεκινάει η παράσταση. Το τρίτο κουδούνι χτύπησε. Αλλά εμείς, σαν star, πρέπει να μπούμε τελευταίοι. Ελάτε, γιατί το τρίτο κουδούνι μόλις χτύπησε. Και βέβαια εννοείται ότι κοντά μας σε μια τέτοια σημαντική μέρα ο Σπύρος Μπιβίλας. Και γιατί είναι πολύ καλός φίλος και γιατί είναι ταλαντούχος και φοβερός ηθοποιός και συμμετέχει σε όλα όσα έχουν να κάνουν με τις ηθοποιούς, αλλά και γιατί είναι και γραμματέας στο Τασέι. Σπύρο, τι κάνεις? Εγώ όπως βλέπεις. Να, ακούτε. Εδώ είναι το παιδομάζο μας σήμερα. Σήμερα είναι για τα παιδιά, δεν είναι για μας. Βέβαια, γι' αυτό είμαι και εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι γιατί και ο Αλέξανδρος είναι ένα παιδί. Εννοείται. Αυτό. Είναι μια από τις πιο ωραίες μέρες για τους ηθοποιούς. Γιατί το ταμείο μας, το Τασέι, στο οποίο έχω την τύχη να με εκλέγουν ηθοποιοί για τρίτη φορά πρώτο. Κάνει όταν μεγάλη... για τρίτη φορά εννοείς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Για τρίτη διετία. Διετία, μπράβο. Άρα έξι χρονιά. Ναι. Ναι. Δηλαδή ευχαριστώ τους ηθοποιούς, αλλά και εγώ τρέχω πάρα πολύ για τους ηθοποιούς. Εννοείται. Και ό,τι μαθαίνουμε να σου πω τα τελευταία χρόνια που γίνονται, τι διοργανώνονται, ποια είναι τα προβλήματα, ποια δεν είναι, τα μαθαίνουμε από σένα που βγαίνεις και τα λες στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα και σε εμφανίσεις σου. Ναι. Τρέχω πάρα πολύ. Και όλα, όταν τρέχει κάποιος, μαθαίνονται τα νέα. Κάθε χρόνο, πέρσι το είχαμε καλύψει πάλι αποκλειστικά από αυτή την εκπομπή και φέτος πάλι είμαστε εδώ. Κάθε χρόνο το Τασέι διοργανώνει μια γιορτή για τα παιδιά των ηθοποιών. Και τώρα βρισκόμαστε στο θέατρο Ηλίσια Ταινίση, έτσι δεν είναι, για φέτος. Ναι, ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Μιμή που μας παραχώρησε το θέατρο, γιατί αυτό είναι φιλοξενία σήμερα. Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα θέατρο και κάποιος που έχει ένα θίασο μας δίνει τη δουλειά του για να τη δουν τα παιδιά των ηθοποιών εντελώς δωρεάν. Και αυτή τη μεγάλη μέρα κάνουμε και την κοπή της πίτας, παίρνουν τα παιδιά τα δώρα τους. Ευχαριστώ λοιπόν και τη Μιμή Ντενίση και τη Μαριάννα Τόλη για όλη αυτή την προσφορά τη σημερινή και όλους τους ηθοποιούς που πλαισιώνουν τη γιορτή. Πάντως πήρα και γιατί τα πέρσι. Τελευταία χρόνια, θέλω να σου πω ότι αυτή η γιορτή παλιά δεν είχε τέτοια μεγάλη συμμετοχή και αθρώα. Τα τελευταία χρόνια και με τη δουλειά που έχω κάνει και εγώ και η Άννα η Φόνσου. Αυτό θέλω να σου πω, το δικό σου τρέξιμο και με και πολλών της Άννας, άλλων. Η οποία Άννα σήμερα δεν είναι εδώ γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί έχει παραστάσεις
Και έτσι είμαι μόνος μου με την Νικολέτα του Λαβιανού, που είναι και αυτή για πρώτη φορά στο Συμβούλιο. Να, είδες τι ωραίες φωνούλες παιδιών. Μα είμαστε σε. Είναι είμαστε η μέρα σε σήμερα. Ημέρα των παιδιών, εννοείται. Αν δεν ακούσουμε και παιδική φωνή σήμερα. Πότε θα ακούσουμε. Δεν μου λες όμως, Σπύρο, όμως και πέρσι στην παράσταση που είχαμε παρακολουθήσει πάλι ήταν ανεβασμένη από την κυρία Τόλη. Ναι, για δεύτερη συνεχή. Δεν ξέρω χρονιά. Αν είναι τυχαίο αυτό ή αν επιλέγεται επειδή κάνει μοναδικές παραστάσεις. Και πρέπει λίγο να αναφερθούμε και στην παράσταση που βλέπουμε σήμερα. Σήμερα τα παιδιά βλέπουν τη Mary Poppins. Πέρσι ήταν ένα άλλο musical. Το διαλέξαμε γιατί πέρα από, από τη διδασκαλία που έχει ένα τέτοιο έργο για την αγάπη και τη συναδέλφωση των παιδιών, είναι και ένα μεγάλο θέαμα. Γιατί δεν βρίσκεις εύκολα σε παιδικό θέατρο 26 ηθοποιούς επί σκηνής, ζωντανή ορχήστρα, να τραγουδάνε, να χορεύουν, κινηματογράφο, κινούμενα σχέδια. Ό,τι υπάρχει στο θέαμα υπάρχει μέσα σε αυτή την παράσταση. Επομένως, για μας ήταν πολύ καλό το ότι γίνεται εδώ η γιορτή. Πέρσι σου είχα πει, τελειώνοντας τη συνέντευξη, θυμάμαι πολύ καλά, ότι εύχομαι του χρόνου τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα. Και μάλιστα η κυρία Φόνσου είχε κάνει ένα παράπονο μέσα από την εκπομπή, όπου είχε ακουστεί σε όλο τον κόσμο κυριολεκτικά ότι τα κανάλια θα έπαιρνε, ήταν όλα εδώ. Φέτος μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι τα κανάλια είναι όλα εδώ. Δεν τουλάχιστον είναι αυτά όλα. Που έχω δει εγώ. Ναι, δεν είναι υποστηρίζουν όλα. Αυτήν την εποχή. Εδώ θα ήθελα να πω ότι επειδή αυτό γίνεται. Εμείς ζητάμε στα κανάλια να έρθουν. Τα κανάλια πώς να μάθουν ότι γίνεται η γιορτή. Κανονικά θα έπρεπε βέβαια. Σε μερικά κανάλια, ας πούμε, που αποτάνθηκα, δεν δώσαν την πρέπουσα σημασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα κανάλια που είναι σήμερα εδώ. Είναι 4 ή 5 νομίζω. Και πάρα πολλά θα ευχαριστήσει τη δική μας εκπομπή, γιατί και πέρσι εμείς το φωνάξαμε και φέτος το πετύχαμε. Ναι, πρέπει να το σήμερα αυτό. Εσείς κάνετε πολύ καλή δουλειά, γιατί κάνετε μια ωραία εκπομπή που μας την αφιερώνετε και σας ευχαριστούμε. Οι άλλοι θα δείξουν αποσπάσματα.